ούτε ο απολογισμός, αλλά ούτε και ο ισολογισμός μπορεί να διαφέρει ως προς τον προϋπολογισμό τον οποίον εξετάζει. Βεβαίως, κάποια μεγέθη του μπορεί να έχουν μικροδιαφορές. Όμως, ως προς το περιεχόμενο, τον προσανατολισμό, αλλά και το τι θέλει να υλοποιήσει, υλοποιεί αυτά τα οποία προβλέπονται στον προϋπολογισμό για το 2021. Και γενικά, οι κρατικοί προϋπολογισμοί, στο σημερινό σύστημα που ζούμε, στο καπιταλιστικό, είναι πάντοτε αντιλαϊκοί προϋπολογισμοί. Διαφέρουν μόνο προς το βαθμό αντιλαϊκότητας και όχι ως προς το χαρακτήρα. Γιατί συγκεντρώνει χρήματα από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Μέσα από χρηματοδοτήσεις, μέσα από φοροαπαλλαγές, μέσα από κατασκευές υποδομών που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα επενδυτικά τους σχέδια, μέσα από, από την πολιτική προμηθειών, είτε αυτές γίνονται με απευθείας αναθέσεις, είτε γίνονται μέσα από διαγωνισμούς, πάντα το κράτος αγοράζει ακριβά και πουλάει φτηνά. Το ίδιο γίνεται και με τις αγοραπολισίες εταιριών, κρατικοποίηση από κρατικοποίησης. Και ερχόμαστε στην αποεπένδυση των τραπεζών που έγινε μεγάλη κουβέντα, μα εδώ χάθηκαν 40 δισεκατομμύρια από τις δύο ανακεφαλοποίησεις. 35 δισεκατομμύρια από την ανακεφαλοποίηση τη δεύτερη που έκανε η Νέα Δημοκρατία και άλλα 5 δισεκατομμύρια από την τρίτη ανακεφαλοποίηση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα 40 δισεκατομμύρια του τούχου σου που δόθηκαν στις τράπεζες έχουν χαθεί και είναι δημόσιο χρέος ήδη για τον ελληνικό λαό. Και βεβαίως η τρίτη ανακεφαλοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τις τράπεζες που ήταν υπό τον έλεγχο του τούχου σου στα αμερικάνικα funds, γιατί απαγόρευσε του τούχου σου να συμμετάσχει. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του κρατικού προϋπολογισμού στηρίζονται τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Θα πει όμως κάποιος, θα αντιτείνει, μα εδώ χρηματοδοτεί και ζητήματα που αφορούν λαϊκές ανάγκες, όπως για παράδειγμα την παιδεία, την υγεία και άλλα. Αυτές όμως οι δαπάνες είναι δαπάνες που αφορούν την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης και θα έπρεπε κανονικά να βαρύνουν αποκλειστικά αυτούς που εκμεταλλεύονται την εργατική δύναμη, δηλαδή τους καπιταλιστές. Έτσι λοιπόν οι δαπάνες για την παιδεία, για την υγεία, για τις συντάξεις πρέπει κατά αποκλειστικότητα, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, να βαρύνουν αυτούς που κερδίζουν από την εκμετάλλευση εργατικής δύναμης, είτε είναι χειρονακτική είτε είναι πνευματική. Όμως όλες αυτές οι δαπάνες βαρύνουν τον ίδιο το λαό, την ίδια την εργατική τάξη. Και βεβαίως οι όποιες δαπάνες διατίθενται είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες που έχουν αυτές οι υπηρεσίες, αλλά και πολύ κάτω από τις δυνατότητες της εποχής. Και όλα αυτά γίνονται βεβαίως στο όνομα της ατομικής επιλογής και της ατομικής ευθύνης, με αποτέλεσμα να αποτελούν εμπορεύματα και με συνέπεια να διευρύνεται όλο και περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν ο κρατικός προϋπολογισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αντιλαϊκή αναδιανομή σε βάρος του λαού και προς όφελος των πλουσίων πάντοτε. Τρανή υπόδειξη για αυτό το οποίο έλεγα παραπάνω, για τα ζητήματα της διεύρυνσης της ψαλίδας, αποτελεί η διαχείριση που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την πανδημία και που εντασσόταν και στον προϋπολογισμό, αλλά και κατ' επέκταση και στον απολογισμό και ισολογισμό του 2021. Στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής της πανδημίας ήταν η ατομική ευθύνη. Άφησε λοιπόν στο όνομα της ατομικής ευθύνης αφορά και στο κυβέρνηση το δημόσιο σύστημα υγείας, προχώρησε ορισμένα μπαλώματα σε ανακύκλωση γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, στην εντατικοποίηση των εργαζόμενων και κατ' επέκταση παραιτήσεις, με αποτέλεσμα η σημερινή εικόνα που υπάρχει στα νοσοκομεία, στη δημόσια υγεία, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, να αποτυπώνει τη σημερινή κατάσταση, όπου επί της ουσίας τα νοσοκομεία βρίσκονται υποκατάρρευση και οι αγώνες των υγειονομικών είναι καθημερινοί για να μπορέσουν να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί στην επιδρομή την οποία προετοιμάζει η κυβέρνηση για να
αναδιαρθρώσει το σύστημα με βάση τα σαθρά υλικά της εμπορευματοποίησης μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού. Και από την άλλη μεριά, στην εποχή της πανδημίας, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, τα αρπακτικά δηλαδή της υγείας, δεν είδαν καμία επιβάρυνση από την πανδημία, αλλά αντίθετα αύξησαν τις εργασίες τους εξαιτίας της αναστολής των τακτικών χειρουργιών στο δημόσια νοσοκομεία που μεταφέρθηκαν στα ιδιωτικά, τον κύκλο εργασιών και φυσικά την κερδοφορία τους. Την εποχή της πανδημίας η κυβέρνηση στήριξε με πολύμορφους τρόπους τους επιχειρηματικούς ομέλους, χωρίς ταυτόχρονα να επιβάλλει κανένα μέτρο στους επιχειρηματικούς ομίλους για την υγειική και ασφάλεια εντός των επιχειρήσεων, εντός των εργοστασίων ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς που αποτελούσαν και τους τροφοδότες, ας το πούμε, τους λογαριασμούς διάχυσης της πανδημίας. Δεύτερο ζήτημα. Συζήτηση έγινε για το φορολογικό σύστημα, το οποίο είναι πάντοτε άδικο, το φορολογικό σύστημα στο σύστημα το οποίο ζούμε. Και γίνεται όλο και περισσότερο φορολογικό άδικο εξαιτίας της πολιτικής που την αποδέχεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ του φορολογικού ανταγωνισμού και των νέων φοροαπαλλαγών που δίνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους, με αποτέλεσμα να μεταφέρονται όλο και περισσότερα φορολογικά βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων και να συμμετέχουν και όλο με μεγαλύτερο μερίδιο τα λαϊκά στρώματα σε αυτά τα φορολογικά έσοδα, ενώ αντίθετα να απαλλάσσονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Και αλήθεια, η απαλλαγή των επιχειρηματικών ομίλων από την φορολογία δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Όταν, για παράδειγμα, στη συνταγματική αναθεώρηση του ΚΚΕ είπαν να καταργηθούν οι απαράδεκτες συνταγματικές φοροαπαλλαγές για τους εφοπλιστές, οι οποίοι εθελοντικά συμμετέχουν, ας γίνουν έτσι και για τους συνταξιούχους. Εθελοντικά να συμμετέχουν στα φορολογικά εισοδηματικά συνταξιούχοι. Γιατί οι εφοπλιστές? Είναι μήπως ταλέποροι άνθρωποι? Τότε το αρνήθηκε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα ψάχνουν να βρουν μικροσκανδαλάκια. Λέει, οι τράπεζες που έχουν κέρδη, γιατί να μην πληρώσουν? Μα τον αναβαλόμενο φόρο ποιος τον έβαλαν? Οι κυβερνήσεις των τριών αυτών κομμάτων. Με τις τράπεζες να μην πληρώνουν φόρο. Τους εφοπλιστές ποιους τους απαλλάσσουν? Τα τρία αυτά κόμματα και οι κυβερνήσεις τους να μην πληρώνουν φόρο. Και συνολικά εκεί όπου συσσωρεύεται ο φόρος, ο πλούτος να μην πληρώνουν επί της ουσίας καμία φορολογία. Και αντίθετα, χαρακτηριστικό δείγμα της αντιλαϊκότητας είναι η έμεση φορολογία. Ο ΦΠΑ, για παράδειγμα, που είναι η πιο άδικη μορφή φορολογίας. Ακόμη και ένας ο οποίος δεν έχει εισοδήματα, γιατί είναι άνεργος, και αν βρίσκεται σε αυτή την προνομιούχα κατηγορία του 10% που παίρνει επίδομα, αναγκάζεται να καταβάλει το 20% στη φορολογία, το επιστρέφει πίσω. Αυτό το 50χρονο επίδομα ανεργίας που παίρνει. Είναι ή δεν είναι φορολογιστή αυτή, κύριε Υπουργέ? Πώς αλλιώς μπορεί να ονομαστεί παρά μια τεράστια φορολογιστία, ακόμη και τα χρήματα που δίνουν οι γονείς στα άνεργα παιδιά τους φορολογούνται και αυτά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τονίζουμε ότι η έμεση φορολογία είναι πια δική, και που βεβαίως και τα τρία κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, έχουν δείξει στοιχεία ιδιαίτερα φορολογικής επιδρομής μέσα από την αξιοποίηση της άδικης έμεσης φορολογίας. Και από την άλλη μεριά η κυβέρνηση έχει το θράσος να μιλάει σήμερα για πάταξη της φοροδιαφυγής, ασκώντας ένα κυνηγητό στους αυταπασχολούμενους και στους επαγγελματίες. Φορολογικό κυνηγητό. Στο όνομα, λέει, της φορολογικής δικαιοσύνης. Σοβαρά μιλάτε? Μιλάτε για φορολογική δικαιοσύνη εσείς που επιτρέπετε να κλέβουν το καρβέλι οι επιχειρηματικοί όμοι από το τραπέζι και να προσπαθείτε να κυνηγήσετε αυτούς που προσπαθούν μέσα από τα ψίχουλα που έχουν απομείνει να καλύψουν τις ανάγκες τους, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι επαγγελματίες? Το καρβέλι πρέπει να φορολογήσετε, κύριε Υπουργέ, και όχι τα ψίχουλα. Εμείς αυτής της άποψης είμαστε ως ΚΚΕ. Αλλά αντίθετα, εσείς κυνηγάτε αυτά τα ψίχουλα και μάλιστα στην αντιδραστική φασίζουσα, εμείς θα την πούμε, λογική της συλλογικής ευθύνης. Όλοι οι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν, αλήθεια? Πού το βρήκατε αυτό? Και αν φοροδιάφευγαν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τόσο πώς είναι 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι που χρωστάνε στην εφορία
μέχρι 500 ή μέχρι 1.000 ευρώ και οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Γιατί χρωστάνε? Γιατί κάναν περιουσιακά στοιχεία με τα 1.000 ευρώ? Αυξήσαν τις περιουσίες τους? Ή γιατί δεν έχουν να πληρώσουν? Και έρχεται από πάνω και τους βάζετε κεφαλικό φόρο άλλα 1.000 ευρώ να πληρώσουν? Και έχετε το θράσος να λέτε ότι αυτή είναι φορολογική δικαιοσύνη? Πιάστε τον παράνομο πλουτισμό μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Και αυτό μπορεί να γίνει αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα της τεχνολογίας που έχετε στα χέρια σας. Αλλά πώς θα πιάσετε τον παράνομο πλουτισμό όταν επιτρέπετε τις offshore εταιρείες και μάλιστα να φορολόγητες όταν κατέχουν ακίνητα, ενώ αντίθετα το σπίτι που έχει ένας του το φορολογείται με τον έμφυα, γιατί οι offshore είναι αφορολόγητος. Δεν πληρώνουν έμφυα οι offshore που έχουν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, ή όταν μπορούν να κάνουν τις διάφορες τριγωνικές συναλλαγές ή να αξιοποιούν τους διάφορους φορολογικούς παραδείσους και τα τραπεζικά απόρριτα που υπάρχουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Αυτό είναι λοιπόν το τραγελαφικό της όλης κατάστασης, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο όλη αυτή η διαδικασία είναι άδικη και σε βάρος των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των εμπόρων, και πρέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο να μην έρθει καν στη Βουλή για συζήτηση. Τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, είναι η συζήτηση που έγινε για τις εξοπλιστικές δαπάνες, οι οποίες πραγματικά το 2021 εκτινάχθηκαν, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. 3,54% του ΑΕΠ. Πρωταθλητές στα επίπεδα του ΝΑΤΟ. Και αυτές οι εξοπλιστικές δαπάνες τις ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ τις κατεψήφισε. Γιατί τις καταψήφισε? Γιατί είναι εξοπλιστικές δαπάνες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, αλλά σχετίζονται με την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν από την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Άρα λοιπόν πρόκειται επί της ουσίας για εξοπλιστικά προγράμματα μέσα από τα οποία συμβάλλει η χώρα μας στο να ξεδιπλωθούν οι υπεριαλιστικοί σχεδιασμοί στην ευρύτερη περιοχή. Συμμετέχοντας στον πόλεμο ενάντια στην Ουκρανία, τον οποίο έχει ξεσπάσει τον υπεριαλιστικό πόλεμο, συμμετέχοντας τώρα στη σφαγή που γίνεται και με στρατιωτικά μέσα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Και από αυτή την άποψη μπορεί να αποτελεί πρόκληση, γιατί αυτό δεν είναι επιλογή μόνο της σημερινής κυβέρνησης. Είναι συνολικά επιλογή της άρχουσας τάξης να συμμετέχει και να εμπλέκεται όλο και βαθύτερα στους αμερικανοανατολικούς υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να συμμετέχει στο πιάτσικο το οποίο θα γίνει ενάντια στους λαούς της περιοχής, ενάντια στις πρωτοπαραγωγικές πηγές, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι της Ελλάδας να πάρουν ένα κομμάτι από αυτή την πίτα που προκύπτει μέσα από τη σφαγή των λαών. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Και εμείς το λέμε καθαρά. Είμαστε πάντοτε τους ΚΚΕ με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και με το δικαίωμα του κάθε λαού και του Παλαιστινιακού λαού, με όποιον τρόπο επιλέξει, ακόμη και ένοπλα, να πολεμά τον κατακτητή του. Γιατί το Ισραηλινό κράτος είναι κατακτητής του Παλαιστινιακού λαού και πρέπει να τον πολεμήσει ακόμη και ένοπλα ο Παλαιστινιακός λαός. Γιατί εδώ πέρα γίνεται γενοκτονία, υπάρχει apartheid συνεχόμενο, υπάρχει αποκλεισμός. 3 ώρες την ημέρα νερό, νερό ακατάλληλο προς πόση, και όλα αυτά είναι όλα καλώς καμωμένα. Και δεν μιλάμε για τα εγκλήματα. Οι 5.000 φυλακισμένοι πολιτικούς φυλακισμένους που έχει το Ισραήλ, τι είναι αυτοί? Αυτοί δεν έχουν ψυχή? Και το λέμε καθαρά βεβαίως, ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν σχετίζονται με το αν το Ισραήλ καταπάτε το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι ένα κουρελόχαρτο. Ούτε ο ΙΕ μπορεί να επιβάλλει δίκαιη λύση στο Παλαιστινιακό ζήτημα, όπως δεν επέβαλε στο Κυπριακό. Πόσα χρόνια τώρα είναι η κατοχή κυπριακή? Ποιοι μπορεί να επιβάλλουν τη λύση? Μόνο οι λαοί με την πάλη τους. Να υπάρχει πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, Παλαιστινιακό και Ισραηλιτικό. Το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 67, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτό είναι η διέξοδος. Και αυτό μπορεί να το επιβάλλουν μόνο οι λαοί, και ο ελληνικός λαός με τις τεράστιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας τις οποίες κάνει, συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση, εκφράζοντας έμπραχτα την ελληνική του, αλλά και ταυτόχρονα να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα απειλείται από αντίπεινα, όχι από τη δράση του 22χρονου Παλαιστινίου που φυλακίσατε,
αλλά απειλείται από αντίπεινα γιατί έχει και λειτουργούν. Η Σούδα που συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο αυτό. Συμμετέχει η Ελευσίνα ενεργά στον πόλεμο αυτό. Από αυτές τις δράσεις απειλείται με αντίπεινα η Ελλάδα από την άλλη πλευρά. Και όχι από τον Παλαιστίνιο που μαζί με την Ελληνική Σημαία Ύψους και την Παλαιστινιακή. Γι' αυτό πρέπει να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες και να απελευθερωθεί. Και αν νομίζετε ότι με τέτοιο τρόπο θα τρομοκρατήσετε το λαό και θα σταματήσετε το λαϊκό ποτάμι για το οποίο οι κομμουνιστές είναι περήφανοι γιατί πρωταγωνιστούν σε αυτό το λαϊκό ξεσηκωμό, είσαστε βαθιά γελασμένοι. Η λαϊκή οργή θα φουντώσει με τέτοιες κινήσεις ακόμη περισσότερο, κύριε Υπουργέ και κύριε της κυβέρνησης. Τέταρτο σημείο. Η συζήτηση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού συμφώνου που έγινε εδώ. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε ως λαγός αντιδραστικών λογικών. Τι είπε λοιπόν το ΠΑΣΟΚ με τον εισηγητή του? Ότι εδώ πέρα να εξαιρούνται, λέει, εξοπλιστικές δαπάνες από το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αλήθεια? Δεν θα τις πληρώσει αυτές τις εξοπλιστικές δαπάνες ο ελληνικός λαός? Τι λέτε? Οπότε να μπορεί να κάνει ασύστολα εξοπλιστικές δαπάνες, τις οποίες θα τις πληρώσει, αλλά να μην καταγράφεται, λέει, στο έλλειμμα, να έχουμε, να είμαστε σύμφωνοι με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ή βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει, μαζί με τις εξοπλιστικές, ας βάλουμε, λέει, και τις υποδομές που κάνει με δημόσια δαπάνη το κράτος, αρκεί να έχουν πολλαπλασιαστική αξία, δηλαδή, αρκεί να είναι υποδομές που να εξυπηρετούν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων. Τι λέτε? Και όλα αυτά να εξαιρεθούν? Λες και δεν θα τα πληρώσει ο λαός? Και γιατί πρέπει αυτά να εξαιρεθούνε? Για να έχει τα χέρια τη λιτά η κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ασύστολα τέτοιου είδους υποδομές που είναι ξένες προς τις ανάγκες του λαού. Ενώ αντίθετα οι υποδομές που είναι απαραίτητες και έχουν πρωταρχική σημασία για την προστασία του ίδιου του λαού, αντιπλημμυρικής ολοκληρωμένης προστασίας, αντιπυρικής ή αντισεισμικής, να μεταφέρονται στις καλένδες. Γιατί δεν χωράνε στην προκρούστια κλίνη της ευρωενωσιακής λογικής περικόστους ωφέλους. Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, η κριτική των άλλων κομμάτων, αξιοποιώντας επαναλαμβανόμενες διαπιστώσεις που κάνει το ελεκτικό συνέδριο για τον απολογισμό και τον ισολογισμό, διαπιστώσεις οι οποίες στο σύνολό τους σχεδόν επαναλαμβάνονται τα τελευταία 20 χρόνια και παραπάνω με όλες τις κυβερνήσεις, είναι επιδερμική κριτική αυτή. Βαθύτατα επιδερμική κριτική. Ή αν το σχέδιο νόμου το υπόγραψε άλλος υπουργός, όπως λένε άλλοι, γιατί επί της ουσίας όλες οι κυβερνήσεις αξιοποίησαν και την αδιαφάνεια και τις απευθείας αναθέσεις και να μην μπορεί να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων για να μπορέσουν να διαμορφώσουν ακόμη πιο γρήγορα και να οικοδομήσουν ένα κράτος βαθύτατα εχθρικό, όλο και πιο εχθρικό απέναντι στο λαό. Γιατί το αστικό κράτος πάντοτε είναι εχθρικό απέναντι στο λαό και στις ανάγκες του. Ακόμη και τότε που τη δεκαετία του 90 κάποιοι ψευδεπίγραφα το ονόμαζαν κοινωνικό κράτος. Τι κοινωνικό κράτος ήταν αυτό? Ήταν ένα αστικό κράτος, το οποίο όμως η αστική τάξη αναγκάστηκε να παραχωρήσει στους εργαζόμενους μέσα από την πάλη των σωματείων και των συνδικάτων, αλλά και μέσα από τις κατακτήσεις που είχε τότε ο σοσιαλισμός, να διαμορφώσει ορισμένα συστήματα υγείας, παιδείας, γιατί η σύγκριση με το σοσιαλιστικό κράτος ήταν τεράστια. Και βεβαίως όλα αυτά, με την ανατροπή του σοσιαλισμού, τα πήραν πίσω και με την αλλαγή του σχετισμού δυνάμεως σε βάρος του εργατικού κινήματος, του διεθνούς εργατικού ταξικού κινήματος. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε ένα κράτος εχθρικό, είναι απέναντι στο λαό και τις ανάγκες του, είναι επιλεκτικά ανίκανο να ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού και επιλεκτικά πολύ ικανό και πανίσχυρο να ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομήλων, αλλά και να θωρακίζει μέσα από τη βία, την τρομοκρατία, την αστυνομοκρατία, την εξουσία της άρχουσας τάξης σε βάρος των καταπιεσμένων λαϊκών στρωμάτων. Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώσατε και τη δευτερολογία σας. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με μια φράση. Ευχαριστώ πολύ. Και επί της ουσίας να συμβάλλει βαθύτατα σε αυτή τη βαρβαρότητα του συστήματος το οποίο ζούμε, ένα σύστημα το οποίο οξύνει όλο και περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες και θα συνεχίσει να τις οξύνει ανάμεσα σε μια χούφτα που καρπώνονται το κοινωνικά παραγόμενο πλούτο και στο λαό που υποφέρει και το οποίο θα οδηγήσει και σε νέα κρίση για να πληρώνει συνέχεια ο λαός είτε την ανάπτυξή τους είτε την κρίση τους. Και από αυτή την άποψη λοιπόν,
και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το ρεύμα αμφισβήτησης της αντιλαϊκής πολιτικής, το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της βαρβαρότητας και η συμπόρευση ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων με το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, ότι καταψηφίζουμε και τον απολογισμό και τον ισολογισμό για το 2021.